Με καλεσμένους όμως θα ξεκινήσουμε και με αθεράπευτους καλεσμένους. Μαρία Μπέλου, Παρασκευή Ροντογιάννη, καλησπέρα και στις δύο. Καλησπέρα, Χριστόφορο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ που είστε για μία ακόμα φορά εδώ, Μαρία. Η Παρασκευή είναι πρώτη φορά εδώ στο μεταξύ μας, γιατί τα έχουμε ξαναπεί εκτός του ντιού, βέβαια. Και έχετε έρθει εδώ για να μιλήσουμε για το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Είναι η συνέχεια του θεατρικού, του Φεστιβάλ Θεάτρου που τρέχει όλο τον Οκτώβριο. Έτσι, είχαμε το Ένα Καπέλο Γεμάτο Βροχή. Έχουμε κάθε Κυριακή στους άλλους και το παιδικό έργο που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά ξεκινάει ξανά το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Μια εξαιρετική παράσταση, την οποία εγώ είχα την τύχη να την δω όταν πέφτει το Μάιο, νομίζω. Ναι, το Μάιο. Μάιο. Και ήταν εξαιρετική. Και νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω ποια από τις δύο θέλει να ξεκινήσει να μας πει 2-3 πράγματα. Θα ξεκινήσω λίγο εγώ και πιο παλιά και την Παρασκευή να μας μιλήσει πριν μετά. Σωστά. Συνεχίζουμε λοιπόν, όπως προείπες, με το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Για δεύτερη φορά θα το παίξουμε, μετά τον Μάιο που προηγήθηκε. Θα παιχθεί αυτό το Παρασκευή Σάββατο και το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σωστά. Αποτελείται από ένα πλήθος γυναικών πάλι που θα σαρκώσουν τους ρόλους. Πρόκειται για μια ελεγία του έρωτα και του θανάτου, όπως έχουμε ξαναπεί, όπως έχει ξαναπεί και ο κύριος Δημήτρης που ήταν εδώ καλεσμένος. Αφορά ένα πάθος ερωτικό στην Ανδαλουσιανή Ήπεθρο και στην Ήπεθρο της Ισπανίας. Η υπόθεση έχει να κάνει με μια οικογένεια που με αφορμή κάποιο πένθος ξεκινάει η Μπερνάρντα που θα ενσαρκώσω και το ρόλο. Με κάποιες κόρες που θα μας βοηθήσει λίγο. Με τις κόρες της που είναι η μικρό... Είναι περίεργη κατάσταση μέσα στην οικογένεια. Οι μεγαλύτεροι θέλουν να την παντρέψουν με έναν 25χρονο γιατί έχει λεφτά και πρέπει να φύγει από την οικογένεια. Αλλά οι δύο μικρότερες μπλέκονται στην ιστορία, ερωτεύονται το ίδιο άτομο και γίνονται πολλά μέσα σε όλο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, η αλήθεια είναι αυτή. Και βέβαια, Μαρία, όταν είχαμε ξαναμιλήσει για το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, σε είχα ρωτήσει για το αν ο ρόλος αυτός είναι μια πρόκληση, γιατί υπάρχει μια μεταμόρφωση, υπάρχει μια διαφορά ηλικίας δικιά σου με την Μπερνάρντα, έτσι. Τώρα που το έχεις ζήσει όλο αυτό ήδη και τώρα καλείσαι να το ξαναζήσεις. Να το ξαναπαίξουμε, ναι. Πώς είναι έτσι τα συναισθήματά σου, για βάλε με λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα το ξαναπαίξουμε βασικά. Τώρα, όσον αφορά το η μεταμόρφωση και το μακιγιάζ, δεν με ενοχλεί καθόλου. Ίσα-ίσα είναι πρόκληση, όπως προείπες, και με τη βοήθεια και των παιδιών που θα μας κάνουν το μακιγιάζ και τα διάφορα, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όσον αφορά τώρα το χαρακτήρα της Μπερνάρντα, στην αρχή και πρόβες και γενικότερα ήταν ένας ρόλος πολύ δύσκολος, θεωρούσα για μένα, αλλά και με τη βοήθεια του σκηνοθέτη, με τις κατάλληλες οδηγίες και με βάζοντας αυτό το αν το θεατρικό που λέμε εμείς, εάν ήμουν εγώ η Μπερνάρντα, πώς θα μπορούσα να το παίξω, πιστεύω σε ένα βαθμό, αν όχι 100%, το 95% πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει. Και εγώ και τα κορίτσια στον κάθε ρόλο που ενσαρκώνουν. Θα μου πει βέβαια και η Παρασκευή για το δικό σου ρόλο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι σαν θεατής, έτσι χωρίς να έχω γνώση, έχω την αίσθηση ότι η δυσκολία όλων των χαρακτήρων και εσάς που καλείστε αντίστοιχα να τους υποδηθείτε, είναι να συνειδητοποιήσει αυτός που θα παίξει το ρόλο ενδεχομένως και το κίνητρο που έχει ο κάθε χαρακτήρας, έτσι. Γιατί φαντάζομαι διαφορετικά σκέφτεται την Μπερνάρντα, διαφορετικά σκέφτεται η μία αδερφή, διαφορετικά έτσι. Νομίζω αυτή ήταν η δυσκολία. Πες μου όμως, Παρασκευή, για σένα, για το δικό σου το ρόλο. Εγώ ενσαρκώνω την Πόνθια. Είναι μια 60χρονη γυναίκα, η οποία είναι οικονόμος του σπιτιού. Είναι πάρα πολλά χρόνια δίπλα στην Μπερνάρντα. Έχει μεγαλώσει κατά κάποιο τρόπο τα κορίτσια, τα αγαπάει πάρα πολύ. Είναι η μόνη γυναίκα που ξέρει τα πάντα μέσα στο σπίτι. Προσπαθεί να προφυλάξει τα κορίτσια. Και μπλέκεται σε όλο αυτό με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Mm-hmm. Η σχέση της τώρα με την Μπερνάρντα είναι λίγο περίεργη. Όταν λείπει η Μπερνάρντα, κατά κάποιο τρόπο τη μισή, γιατί θέλει να κυριαρχεί ενώ τώρα κυριαρχείται. Θέλει να αναλάβει κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχει. Αλλά όταν είναι μπροστά η Μπερνάρντα, τη συμβουλεύει mm-hmm. για τις κόρες της, προσπαθεί να προλάβει το κακό, όλο αυτό. Mm-hmm. Βρίσκεται κοινά σημεία με τους χαρακτήρες που υποδίεστε, γιατί
το ακούω συχνά σαν μια τεχνική και ενδεχομένως το έχουμε ξανασυζητήσει και εμείς σαν εμένα, γενικώς. Έτσι, με σταθεράπτες το συζητάμε αυτό. Και το λέω αυτό διότι, όπως αναφερθήκαμε, Μαρία, υπάρχει και μια διαφορά ηλικίας στο δικό σου το ρόλο. Δηλαδή, που φαντάζομαι ότι εντάξει, δεν έχεις τις ανάλογες εμπειρίες που θα έχει μια γυναίκα τέτοιες ηλικίες, όπως είναι η Μπερνάρντα. Κοινά σημεία σίγουρα υπάρχουν, γιατί αν δεν υπήρχαν, δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και πάνω στη σκηνή και μεταξύ μας. Αν το πάμε σε ειδικό επίπεδο, κοινά σημεία είναι ότι εγώ είμαι η μητέρα, είναι οι πέντες μου θυγατέρες, κόρες, που σαφώς με το χαρακτήρα τους, εγώ γνωρίζω το χαρακτήρα τους και αυτές το δικό μου. Κοινά σημεία επίσης υπάρχουν με τον οικονόμο, την Πόνθια, γιατί όπως προείπε, μαζί μεγαλώσαμε στην ουσία, την είχα από μικρή στο σπίτι, ξέρω τα μυστικά μου, ξέρω μέχρι πού θα φτάσω να την κυριαρχώ, μέχρι πού θα υπάρχει μια ισορροπία, όπως και με τη μητέρα μου, τη Μαρία Χωσέφα, που είναι η άλλη μεγαλύτερη της οικογένειας, η μητέρα της μετά την Μπερνάρντα Άλμπα, την οποία ενσαρκώνει η Αγγελική Κουτσοθανάση με ένα φοβερό παρουσιαστικό. Και εκεί υπάρχει μια τρελή μεταμόρφωση. Όλες οι σχέσεις, δηλαδή, πάνω κάτω, υπάρχουν, σχετίζονται μεταξύ τους, δεν μπορούμε αλλιώς να λειτουργήσει. Και οι κόρες μεταξύ τους, ανεξαρτήτως από την Μπερνάρντα, είτε είναι στη σκηνή είτε όχι. Οι κόρες έχουν ένα κοινό σημείο και αυτές. Πιο κοινό σημείο σίγουρα είναι ο Πέπε Ρωμάνο, που δεν υπάρχει βεβαίως σε άντρικη φιγούρα, αλλά είναι ως έννοια. Θα τον δούμε, θα τον ακούσουμε μέσα εκεί. Είπαμε, αυτές τις παραστάσεις αναλαμβάνει το γυναικείο team. Ναι, το γυναικείο team, με σκηνοθεσία αντρική όμως. Σκηνοθεσία, αλλά Δημήτρης Παπάς, έτσι, κλασικά, εξαιρετική δουλειά όπως πάντα. Πάντα. Παρασκευή, πες μου κι εσύ έτσι για αυτό. Δυσκολίες. Αρχικά η μεγάλη μου δυσκολία ήταν το 60 χρονών, γιατί δεν έχω μπει καν 19 και ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό για μένα. Μου έδωσαν πάρα πολλές συμβουλές, ο κύριος Δημήτρης με βοήθησε πάρα πολύ. Όλοι τα παιδιά, ελπίζω σε κάποιο σημείο να το έχω φτάσει αυτό. Κοινά χαρακτηριστικά δεν ξέρω αν έχω πολλά, γιατί είναι πολύ περίεργος ρόλος. Ελπίζω για το καλύτερο. Εγώ έχοντας δει ήδη μία παράσταση, όπως προείπα και είπαμε, έρχονται τέσσερις, έτσι, 20, 21, 27, 28 Οκτώβρη. Παρατήρησα και εσάς που υποδιέστε, εντάξει, υπάρχει το σενάριο, ας πούμε, όλη η πλοκή κτλ. Τελειώνοντας, σας βλέπω και εσάς σε μία έτσι. Δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς, δεν θα το πω λύτρωση. Είναι σε μία ένταση, σε μία. Γιατί είναι ένα έργο με πολλά μηνύματα, ιστορικό τώρα του Λόρκα. Πώς το διαχειρίζεστε το μετά, γιατί και σε ένα ρόλο σου. Μαρία, έχει μία ένταση, έχει δυναμισμό. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο από τη μία στιγμή στην άλλη να γυρίσει να διακόπτει και να ξαναγίνει Μαρία, έτσι. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την έννοια θέατρο. Καλός ή κακός, έτσι είναι. Αρχίζει μια παράσταση, μπαίνει σε κάποιο ρόλο, μπαίνει σε όλο το κλίμα. Υπάρχει αυτή η συγκίνηση λόγω και του θέματος της θεματολογίας του έργου. Στο τέλος, μετά, με το πέραν του έργου, ξέρουμε το τέλος. Έρχεται η λύτρωση, όπως θα την πούμε, η κάθαρση στο θέατρο. Αλλά αναγκαστικά μετά ξαναγυρνάμε στον πραγματικό εαυτό μας. Βασικά για μας είναι εύκολο, δεν ξέρω. Για μένα προσωπικά, ναι, για την Παρασκευή. Ναι, κάπως έτσι όπως τα λέει η Μαρία, είναι ότι στο έργο γίνονται σκληρά γεγονότα, δύσκολα, τα οποία δεν μπορείς μόνο να πεις ότι είμαι υπόνθια τέρμα, θα ξεχάσω την Παρασκευή. Πρέπει, το περνάμε και λίγο εσωτερικά, αλλά κάποια στιγμή λέμε, οκ, τελείωσε, πάμε παρακάτω. Από όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε τότε το Μάιο, γιατί είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και θα έχουν και τώρα, είμαι σίγουρος. Ευελπιστούμε. Τι έτσι πήρατε εσείς, τι μηνύματα σας είπαν, ποια κριτική σας έκαναν, σας έκανε κάτι εντύπωση από αυτά που σας είπαν? Αποκομίσαμε αρκετά θετικά μηνύματα. Η παράσταση γενικότερα σε γενικό πλαίσιο άρεσε πάρα πολύ. Και οι χαρακτήρες και εμείς τα κορίτσια, εγώ, όλοι γενικότερα που παίζαμε πάνω στη σκηνή, εισπράξαμε πολύ καλά σχόλια. Το κοινό ανταποκρινόταν σε όλο αυτό, μπήκε μέσα στο συνέστημα, ταυτίστηκε και με μερικούς χαρακτήρες, μπορώ να πω. Νομίζω τους άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό και ξαναεπιχειρούμε να το παίξουμε, γιατί ίσως κάποιο κοινό δεν πρόλαβε, δεν μας είδε, μας το ξαναζήτησαν. Οπότε είμαστε εδώ να το επαναλάβουμε. Εγώ ένιωσα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Πήραμε πάρα πολύ θετικά σχόλια από όλους. Δεν το περιμέναμε τόσο πολύ. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι. Και βέβαια να το πω, αν και το έχουμε ξανασυζητήσει πριν μία-δύο εβδομάδες, ότι παρότι υπάρχουν γυναικοί χαρακτήρες, ουσιαστικά, εντάξει, υπάρχει ένας αντρικός που δεν φαίνεται τη σκηνή. Και παρότι είστε ένα γυναικείο team, νομίζω
ότι απευθύνεται και σε αντρικό κοινό, έτσι να το πούμε. Μην φοβάται ο κόσμος, έτσι. Και νομίζω ότι αφήνει και άλλη αίσθηση στον άντρα που θα έρθει να το δει και αλλιώς θα το δει και μια γυναίκα. Σίγουρα. Μιλάμε για ένα έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που είναι διαχρονικό. Έχει να κάνει με έννοιες, με διάφορες όπως είναι η πατριαρχία, ο φασισμός, η συντηρητικότητα, η θρησκεία, περιπλέκονται όλα τα ζητήματα. Οπότε δεν αφορούν μόνο ένα φύλο άνδρα ή γυναίκα. Είναι πολυδιάστατο. Οπότε και ένας άνδρας και ένα ανδρικό κοινό θα μπορεί να το παρακολουθήσει πολύ άνετα, γιατί είναι γενικότερο το μήνυμα που θα εισπράξει και όχι μια συγκεκριμένη, όπως είναι επίσης από αυτή την καθημερινή ιστορία που βλέπουμε στο σπίτι. Παίζουν κάποια άλλα μηνύματα που είναι διαχρονικά και τα έχουμε δει. Σωστά. Και να πιαστώ από αυτό που είπες, Μαρία, να ρωτήσω κύριε Συμπαρασκευή και μετά μπορείς να τοποθετηθείς και εσύ. Έτσι από όλη αυτή την ενασχόληση με το κείμενο, το να υποδηθείς το χαρακτήρα σου και όλες αυτές τις παραστάσεις. Τι είναι αυτό τελικά που σου έχει μείνει και έχεις αποκομίσει εσύ η ίδια? Γενικά από την παράσταση? Ναι. Αχ, είναι πάρα πολλά. Αρχικά η Μπερνάρντα που φέρεται τόσο άσχημα στα κορίτσια με βάζει σε σκέψεις ότι όντως υπάρχουν οικογένειες που το βιώνουν αυτό και μέσα από το έργο ο Λόρκα προσπαθεί να περάσει πάρα πολλά μηνύματα. Από την άλλη αδερφές που η κάθε μία είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι όλα πάρα πολλά. Ακόμα και εμείς που είμαστε το υπηρετικό προσωπικό, παίζουμε πολύ μεγάλο ρόλο πάνω σε όλο αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολλά συναισθήματα. Ναι, όπως είπε και η Παρασκευή, πέραν του επιφανειακού που είναι η κατάσταση μέσα στο σπίτι, που μπορεί να είναι μια καθημερινή και να ισχύει, δεν πάβει να είναι κοινωνικό φαινόμενο πλέον αυτό. Η τυραννία, η τρομοκρατία, οι κοινωνικές ανισότητες, πώς να το πω, η πατριαρχία γενικότερα συμβαίνει σε κάθε μορφή κοινωνίας και στην κοινωνία μας πλέον. Έχει αρχίσει να εμφανίζεται και να το ακούμε και σχεδόν καθημερινά διάφορα τέτοια θέματα. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Καλώς ή κακώς τα δεχόμαστε και τα ζούμε καθημερινά. Είναι αυτό που λέμε, τέτοιες συγγραφείς όπως είναι και ο Λόρκα, δυστυχώς ή ευτυχώς ανάλογα, παραμένουν διαχρονικοί και περιγράφουν καταστάσεις που ισχύουν και σήμερα. Παρότι έχουν περάσει. Πιστεύω αυτή είναι η μαγεία, γι' αυτό και ο Λόρκα είναι διαχρονικός. Γιατί μπόρεσε να καταφέρει αυτό. Του τότε με το τώρα, δηλαδή από το 36 και μετά, είναι ακόμη παρόν, ζωντανός, τον παίζουν, τον διαβάζουν παντού. Και νομίζω ότι δεν θα σταματήσει κιόλας να ισχύει. Όχι, τέτοιοι χαρακτήρες. Στο σημείο αυτό, βέβαια, θα με επιτρέψετε να πούμε μία και τους υπόλοιπους συντελεστές, γιατί όπως είπαμε, είναι μοναδική δουλειά. Θυμίζω καταρχάς ότι οι παραστάσεις είναι 20, 21, 27 και 28 Οκτωβρίου, δηλαδή τώρα οι δύο εβδομάδες που μας έρχονται. Mm-hmm. Και λοιπόν, σκηνοθεσία έχουμε, να με βοηθήσετε λιγάκι. Mm-hmm. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μάλλον από ποιους, από ποιες παίζετε μάλλον, γιατί είστε μόνο γυναίκες. Mm-hmm. Μαρία Μπέλου, Βάσια Τασούλη, Κατερίνα Παπλιάκου, Έφη Μούζη, Φωτεινή Ευαγγέλου, Σοφία Στεφανοπούλου, Παρασκευή Ροντογιάννη, Βαρβάρα Βαράκα, Σωσάνα Τάτσι, Μαρία Χειροπούλου, Θόμη Ράντου, Γεωργία Ζαχάκη, Αρσινόη Μπαλωμένου, Δήμητρα Τσιγκέλη, Δώρα Γιαννάκια, Ανδρονίκη Βούκια, Κατερίνα Αρλέτου και η Αγγελική Κουτσοθανάση. Mm-hmm. Αυτή είναι όλο το cast. Λοιπόν, σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια είναι του Δημήτρη του Παπά. Ναι. Η σκηνογραφία και η νηματολογία είναι της Γεωργίνας Παπαγεωργίου. Ναι. Η κατασκευή σκηνικών είναι του Σπύρου του Μπίζιου. Τι άλλο ξεχάσαμε? Στα σκηνικά είναι και Αγγελικό η Κουτσοθανάση. Στα σκηνικά, μπράβο. Έχει το ίδιο και με τα ρούχα. Όπως είναι πάντα, παντού η Αγγελικό. Όπως πάντα. Και βέβαια υπάρχει και προπόληση έτσι, στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης ναι, Χαρτέξ. Υπάρχει προπόληση στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης Χαρτέξ. Τιμή εισιτηρίου 6 ευρώ μειωμένο 8 το κανονικό. Και αν θέλετε να πούμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Βέβαια, να τα πούμε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 6981908 1057 και 1058 αντιστοίχως. Βοηθάω και εγώ λίγο γιατί έχω τα σκονάκια. Αλλά με εκπλήσει η Μαρία γιατί τα ξέρει απ' έξω. Λοιπόν, και βέβαια το μέρος δεν το λέμε, το αγαπημένο θεατράκι στο Στάρτα, στο έτσι, στον χώρο των αθεράπευτων. Λοιπόν, τώρα όπως πάντα θα ρωτήσω για τα μελλοντικά, γιατί είπαμε, συνεχίζεται και αυτές οι τέσσερις παραστάσεις στο σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Έχουμε και το παιδικό μας, έτσι, το Χρυσό Κόσμο, το Βασιλιά Αμίδα και τις άλλες ιστορίες που είναι κάθε Κυριακή 11.30 ώρα. 11 και μισή το πρωί. Ωραία, καλά τα θυμάμαι αυτά. Μετά τι έχουμε, γιατί κάτι μου αποκαλύψαν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ ο Λευθέρης με τη Βαρβάρα. Για πείτε περισσότερα. Συνεχίζουμε ενεργά.
Τώρα, στα σχέδιά μας είναι η ρομαντική και ο παπουτσωμένος γάτος. Ακόμη πιο μετά το ημερολόγιο ενός απατεώνα και ο συνταγματάρχης που λέει. Βλέπουμε, δουλεύουμε, δεν σταματάμε γενικότερα ποτέ. Γενικότερα υπάρχει μια εγρήγορση. Ναι. Εντάξει, δεν μου αποκαλύπτεται πολλά, όπως και ο Λευτέρης και η Βαρβάρα, όλα στην ώρα. Ναι, ναι. Εγώ θα πω ότι είμαι ενθουσιασμένος πάντως και να το πω και στον αέρα, το είχαμε πει και με τον Δημήτρη που θα ξαναπαίξει το συνταγματάρχη που λέει μια παράσταση που δεν είχα, δεν βρισκόμουν τότε στα Γιάννενα έτσι όταν είχε πρωτοπαιχτεί και θέλω πολύ να τη δω και εγώ γιατί ξέρω ότι έχει προσπάσει και πολλά βραβεία. Ναι, ναι, και είναι καταπληκτική παράσταση. Καλό υπόντα των πραγμάτων. Ελπίζουμε, όπως μας έχει ενημερώσει και ο κύριος Δημήτρης, προφανώς μετά το Μάιο, καλοκαίρι, κάπου εκεί θα καταφέρουμε. Εντάξει, εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Ένα άλλο casting. Εκεί πλέον θα είναι οι άντρες οι πρωταγωνιστές. Εδώ πάλι ναι, αναλαμβάνουν. Ναι, ναι, ναι. Το έχετε κάνει. Μ' αρέσει αυτό λίγο να σου πω την αλήθεια που κάνετε, Μαρία και Παρασκευή, γιατί έχετε πάρα πολύ κόσμο στο θεράπευτος και πάντα είστε ανοιχτοί. Και πολλές φορές τα μοιράζετε. Μία γυναίκα, μία άντρες. Είχατε κάνει και πέρσι στο Αριστοφάνη. Ναι. Τα ίδια. Το ίδιο πάνω κάτω έχει γίνει. Οπότε συμμετέχετε όλοι ενεργά και είναι καλό. Είναι πολύ θετικό. Νομίζω αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς σας ευχαριστήσουμε. Μαρία Μπέλου, Παρασκευή Ροντογιάννη. Ραντεβού μία από αυτές τις τέσσερις ημέρες, 20, 21 ή 27 και 28 Οκτωβρίου, δηλαδή Παρασκευές και Σάββατα. Παρασκευό-Σάββατα, ναι. Ναι. Στο Θεατράκι στο Ορφέα. Θυμίζω είναι 9.30 το βράδυ, έτσι. Και Κυριακές 11.30 η παιδική παράσταση Ο Χριστός Κόσμος του Βασιλιά Μίδα και άλλες ιστορίες. Παιδική, αλλά νομίζω ότι βλέπουν ευχάριστα και οι ενήλικες. Ναι, ναι. Έως 102 ήταν. Έως 102, καλά. Τα παραμύθια πάντα. Μπερνάρντ Άλμπα δεν είναι για παιδιά, να το πούμε. Νομίζω είναι για πιο... Όχι τόσο για παιδιά. Άνω των 15 εγώ θα βάλω. Άνω 14. Όχι τόσο γιατί έχει κάτι, ας πούμε, βίο. Εντάξει, νομίζω έχει πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν κατανοητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος. Και εμείς σας ευχαριστούμε.